Τώρα πάμε να δώσουμε μια συνέχεια στη μαφιόζικη δολοφονία που είχαμε χθες στο ψυχικό. Θα δείτε κοντά μας τον κύριο Σταύρο Μπαλάσκα, ειδικό αστυνομικό αναλυτή. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Θα πάμε και στη Μύκονο να καλημερίσουμε τον κύριο Στέλιο Γκαρύπη, γνωστό δικηγόρο και φίλο του θύματος. Καλημέρα κύριε Γκαρύπη και σε εσάς. Καλημέρα, δεν είμαι στη Μύκονο. Πάμε προς τη Μύκονο. Καλημέρα, καλημέρα. Πάτε προς τα εκεί. Εσείς κύριε Γκαρύπη, το γνωρίζετε το θύμα? Είχατε κάποιες σχέσεις, ενώ επαγγελματικές, φιλικές, τι σχέσεις είχατε? Κοιτάξτε, το θύμα το γνώριζε όλη η Μύκονος και δεν είχε απλά φιλικές σχέσεις μαζί του. Δηλαδή, όλοι οι Μυκονιάτες τον ήταν μέλος της οικογένειάς του. Mm-hmm. Ήταν ένα χρυσό παιδί, ο οποίος θεωρούνταν η αυθεντία όσον αφορά το αντικείμενο του φωτογράφου. Mm-hmm. Και για τον λόγο αυτό συνεργαζόταν, όλοι θέλαμε να συνεργαστούμε και όλοι πνιώκαμε να συνεργαστούμε με αυτόν. Στα πλαίσια αυτά αναπτύχθηκε μια σχέση, γιατί συνήθως του Μύκονο είχε πει μέσα στις οικογένειες. Το θεωρούσαμε όλη η οικογένειά μας. Α, τόσο πολύ λέτε. Τώρα, κύριε Γκαρύπη, εσείς πού αποδίδετε αυτό που συνέβη? Κοιτάξτε, αυτό θα είναι δουλειά της αστυνομίας να το βρει. Εμένα το ένστικτό μου ήταν ότι από τη στιγμή που έφυγε από το αμυγός επιστημονικό του αντικείμενο, που ήταν τα τοπογραφικά ως τοπογράφος, και ασχολήθηκε με το real estate, ερχόμενο σε επαφή με επενδυτές, δηλαδή αγοραστές ακινήτων από όλο τον κόσμο, ναι, τον οποίο δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την ταυτότητα. Και δεδομένου ότι τα ακίνητα ήταν αξίας δεκάδων εκατομμυρίων, υπήρχε η πιθανότητα κάποια δουλειά να στραβώσει και να βρεθούμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Να στραβώσει, γιατί λέτε, κύριε Γκαρύπη? Γιατί τα ακίνητα δεν ήταν καθαρά, γιατί οι πελάτες δεν ήταν καθαροί? Για διάφορους λόγους. Γιατί είναι και να είμαι και γιος μεσίτη, είναι μια δουλειά που μπορεί να στραβώσει για πάρα πολλούς λόγους. Αυτό που λένε, κύριε Γκαρύπη, η μαφία του real estate της Μυκόνου υπάρχει ή όχι? Είναι ένα δημοσιογραφικό έβριμα, ας πούμε, μια υπερβολή? Όχι, αυτό είναι υπερβολή. Μαφία του real estate δεν υπάρχει. Mm-hmm. Μαφία υπάρχει. Mm-hmm. Τα γνωρίζουμε. Πέρσι τα παρακολουθήσαμε. Πάνω κάτω ξέρουμε όλοι ποιοι είναι και οι αρχές ξέρουν ποιοι είναι. Τώρα, μαφία του real estate δεν έχει ξανακουστεί κάτι τέτοιο. Έτσι, πάντως, όπως το είπατε τώρα, το σχήμα αυτό ήταν περίπου σαν να περίμενε κανείς ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο στον φίλο σας, στο θύμα δηλαδή, προκειμένο. Σας λέω, ήταν η οικογένεια όλων, αλλά όταν επαναλαμβάνω, από ένα σημείο, χρονικό σημείο και μετά, ασχολείσαι με πωλήσεις ακινήτων. Ναι. Γιατί αγόραζε, πουλούσε ακίνητα. Ναι. Έχτιζε. Δεκάδων εκατομμυρίων. Αναπόφευκτα θα υπήρχε κάποια τέτοια εμπλοκή. Ένα λεπτό τώρα, κύριε Γκαρύπη μου. Ναι. Λέτε ότι μιλάμε για έναν αγαπητό άνθρωπο. Ναι. Λέτε ότι μιλάμε για μια αυθεντία στη δουλειά του. Για ένα άτομο που είχε μπει στις οικογένειες της Μυκόνου και τα λοιπά, ότι θέλουν να συνεργαστούν μαζί του. Ο άνθρωπος αυτός πέφτει θύμα ξυλοδερμού τουλάχιστον μία φορά σε προθύστερο χρόνο. Τρεις, λέμε, συνολικά τρεις. Μάλιστα. Ναι. Και χθες δολοφονείται με 20 σφαίρες. Ναι. Πώς βαίνουν όλα αυτά? Βαίνουν γιατί το 2021 ανακοίνωσε σε όλους όσους συνεργαζόμαστε και στους επαγγελματίες του νησιού ότι πλέον όλες τις συνεργασίες θα είναι στην Αθήνα, δηλαδή ο συμβολιογράφος του, ο δικηγόρος του, όλος ο επαγγελματικός του κύκλος των άμεσων συνεργατών του θα ήταν από την Αθήνα. Πρόσωπα τα οποία έχει επιλέξει αυτός και είχε στήσει ένα δικό του γραφείο πλήρες με όλα τα αντικείμενα στην Αθήνα. Ναι. Αλλά τα διεκπαιρέωνε όλα στην εταιρεία του. Δεν είχε σχέση πια με επαγγελματίες στη Μύκονο. Τα έκανε όλα στην εταιρεία. Ναι, δηλαδή συμβολογράφους, ενώ χρησιμοποιούσε μέχρι το 2021 συμβολογράφους του νησιού, από το 2021 είχε δικό του συμβολογράφο στην Αθήνα. Μάλιστα. Και μάλιστα. Γινόταν όλα στην Αθήνα. Και αυτό είναι αιτία να δολοφονηθεί. Δεν ήταν. Ορίστε. Αυτό είναι αιτία να. Μα είπατε πώς μπορεί να εξηγείτε το ένα με το άλλο. Βάζει, ρε παιδί μου, τις ψηφίδες τώρα. Ο άνθρωπος. Ότι κάποιοι δυσαρεστήθηκαν, δηλαδή κάποιοι έχασαν το μεροκάματο. Τι λέτε? Τώρα για το μεροκάματο δεν βάζει τέτοιο εκτελεστή. Αυτός πιστεύω ο εκτελεστής θα μας το πει και ο κύριος Μπαλάσκας. Βεβαίως, αλλά τέτοιο εκτελεστή δεν έχουμε ξανασυναντήσει. Για να μας το πει αυτό, κύριε Γκαρύπη, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Για να μας το εξηγήσει ο κύριος Μπαλάσκας, τι μπορεί να συνέβη εδώ και αν υπάρχει κάποια άκρη από τις αρχές σε σχέση με τον δράστη. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ξεκαθαρίσω κάτι, επειδή από όλους τους συναδέλφους σας ακούω και γενικά από τους τηλεοπτικούς σταθμούς και τα ραδιόφωνα για επαγγελματία, για επαγγελματία, για επαγγελματία. Ναι.
Υπάρχουν αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας που έχουν εντελώς αντίθετη άποψη. Γιατί το λέτε αυτό? Διότι ένας επαγγελματίας πρώτα απ' όλα έχει ομάδα υποστήριξης. Δεύτερον, δεν πάει να κατοικοετρεύει στο σημείο που θα εκτελέσει για τρεις ημέρες. Παίρνει τρεις ημέρες από εκεί. Στην ίδια γωνία να κοιτάει, να περνάει με τη μηχανή. Α, τον έχετε δει από τα βίντεο. Βεβαίως, υπάρχουν πλάνα, υπάρχουν τα πάντα. Συν της πάλι παθμολογείται ότι υπάρχει μια γυναίκα που πήγε τον πλησίαση και του λέει: Τι κάνεις κάθε μέρα εσύ εδώ πέρα, αριστερή. Ποιος είσαι? Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στο μυαλό των αστυνομικών πάνε και άλλα πράγματα. Έχει σταλεί κλιμάκιο ήδη και ψάχνει στη Μύκονο. Αυτός ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε να ανοίξει τις στερούγες του επαγγελματικά και να ανοίξει αρκετά νερά. Η Μύκονος, παιδιά, είναι Μύκονος. Θυμάστε τον Ελληνοαυστραλό, τον Γιάννη το Μακρύ, τον μεγάλο εγκληματία τον που απασχολούσε το όλη την Αυστραλία. Και τι πήγε να κάνει αυτό στη Μύκονο? Πήγε να ανοίξει ένα γραφείο security. Και μετά από 5 μέρες τον φάγανε. Πληρωμένο συμβόλαιο οι Βούλγαροι επάνω στο σπίτι του, στη Βούλα. Λοιπόν, δεν είναι απλά η Μύκονος, είναι Μύκονος. Το πόσο πήγε να ανοίξει αυτός ο άνθρωπος στα φτερά του. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Ναι, κύριε Γαρίδη. Είναι μόνο Μύκονος. Μη στοχοποιούμε τη Μύκονο. Οι επαγγελματικές δραστηριότητες ήταν σε πολλά νησιά. Ήτανε και στην Ήο, ήτανε και στην Πάρο. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Απλά. Ναι. Απλά κύριε, κύριε Καρύπη, η Μύκονος είναι to the point, γιατί έχουν συμβεί πολλά. Η αστυνομία έχει διαπιστώσει πολλά. Υπάρχει λεγόμενη μαφία της Μυκόνου, η οποία μέχρι ώρας έκανε ξύλο δαρμούς, δεν είχε προβεί ποτέ σε τέτοιο. Είχαμε και άλλα επεισόδια, δεν ήταν αυτό. Πολλά επεισόδια. Αυτός ο άνθρωπος. Όποιος κάνει αγοραπολισίες. Θα δώσω και μία πληροφορία. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος πλήρωνε off-duty αστυνομικούς για να τον φυλάνε. Off-duty αστυνομικούς. Ποιος εννοεί το θύμα? Το θύμα. Πλήρων αστυνομικού να το φυλάνε. Off duty. Α, ναι. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τι λέω. Ναι, δεν χρειάζεται να το εξηγήσω άλλο. Βεβαίως, καταλαβαίνω. Βεβαίως. Άρα λοιπόν είχε αρχίσει. Άρα τον απειλούσαν, άρα δεν. Είχε αρχίσει. Να ανησυχεί, ε. Μετά και τον Μπερτάκη. Ναι. Είχε αρχίσει να ψηλιάζεται κάτι ότι γίνεται. Κινδυνεύει μάλιστα. Και ότι κάτι δεν πάει καλά. Okay. Άρα λοιπόν. Εκεί στα επαγγελματικά του, και δεν λέμε μόνο κύριε Καρύπη για τη Μύκονο. Πρέπει να και αλλού, ναι. Εκεί είναι όμως το ψωμί, εκεί είναι και το λάδι. Λοιπόν. Καλά, εντάξει. Μπορεί να έχει παντελώ. Εντάξει, τι να λέμε. Γιατί η αξία στον ακίνητο. Η αστυνομία δεν έστειλε στην Ήο κλιμάκιο. Σε εσά έστειλε κάτω. Βέβαια. Ξεκίνησε από τη Μύκονο. Ας περιμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας. Ναι. Ότι ένα έχει ανοίξει με υλικά να θέλει για να φτιάξει ένας μια καλύβα στη Μύκονο, δεν το αφήνουν σχεδόν να ξεφορτώσει από το λιμάνι. Δεν το αφήνουν να κατέβει από το λιμάνι. Τώρα, να λέμε. Σου λέει, τα πήρες από εδώ. Ξέρουν να πάει στη Μύκονο. Έχει να πάει να φτιάξει μια τουαλέτα ένας από που το άφησε η μακαρίτσα γιαγιά του στη Μύκονο, ένα παλιό σπίτι κάπου εκεί πέρα πίσω από την ελιά, και να βάλει σε ένα τρίκυκλο. 3 κουτάκια, μια μισή μπαλέτα πλακάκια για να ανταλλάξει μόνος του, δεν θα τον αφήσει να κατέβει από το λιμάνι. Αν του πούν τι είναι αυτά, πάρ' τα πίσω. Ένα λεπτό, επειδή είναι Μύκονος. Δηλαδή στην Μύκονο, κύριε Γκαρύπη, όποιος τολμάει να κάνει ένα βήμα παραπάνω και ενοχλήσει κάποιους, το 20 σφαιρές. Καλώς ήρθατε. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο και ούτε μπορεί να το πει κανείς αυτό εδώ. Αλλά ότι υπάρχει κεντρούσε συγκεκριμένη μαφία τη Μύκονο, μια εγκληματική οργάνωση. Αυτό το έχουμε καταγγείλει στα αρχή και το διαπιστώσαμε πέρσι. Ναι. Δηλαδή, το αυτός ήταν ο κύριος κύριε Γκαρύπη, επιτρέψτε μου. Ναι. Από τον Άμμο στην Ψαρού, από την Ελιά, από την πίσω μεριά, από τα πλέον, είχε βγάλει τοπογραφικά σε όλα. Συν τη άλλη, είχε συμμετοχή στα κεντρικά τοπογραφικά τη Μυκόνου με συνεργασία. Είχε και στο κτηματολόγιο συμμετοχή. Κρατική συνεργασία. Στο κτηματολόγιο. Και ήταν και άμεσο συνεργάτη του νυν δημάρχου. Αυτό τοπογράφησε όλη τη Μύκονο, κύριε. Όλη τη Μύκονο. Και αυτό τι σημαίνει? Με κεντρικό πρόσωπο ο άνθρωπο. Βέβαια. Το θύμα ήταν κεντρικό πρόσωπο. Τι σημαίνει, είναι παιδιά? Το ότι τοπογράφησε όλη τη Μύκονο. Βαθιά νερά σημαίνει. Ο κύριο Γκαρύπη λέει ότι ήταν αυθεντίο άνθρωπο, ήταν ο καλύτερο στη δουλειά του. Βαθιά νερά. Γιατί το σκότωσαν? Τον ήθελαν όλοι. Είπε και κάτι άλλο ο κύριο Γκαρύπη. Ότι εκεί που ήταν ο πρώτο τοπογράφο, the high top, που είχε το 80% των δραστηριοτήτων στη Μύκονο, που έκανε Μύκονο, που έκανε τα πάντα, ξαφνικά αυτό ο άνθρωπο θέλησε να επεκταθεί. Και πήγε και στι βίλε. Μπήκε και σε άλλα χωράφια δηλαδή. Μπήκε σε άλλα χωράφια. Και στα κτηματολόγια. Τι γίνεται εκεί πέρα και στι χρυσικτησίε. Ένα. Μπήκε και σε δουλειές άλλων, δηλαδή, αυτό μας λέτε. Εντάξει, είναι χωριό που φαίνεται, κολαούζοντα. Έτσι έγινε, κύριε Γκαρύπη. Μπήκε και σε άλλα χωράφια ενδεχομένως και ενόχλησε. Έκανε άλλες δραστηριότητες, μην το πούμε. Ναι. Έκανε άλλες δραστηριότητες. Έκανε real estate. Αυτό είναι κάτι που το γνωρίζαμε. Ναι. Και real estate με αγοραστές. Ενόχλησε. Η πλειοψηφία που ήταν του εξωτερικού. Ναι. Και σαν πολύ δυνατό παράγοντα. Ένα λεπτό τώρα, με συγχωρείτε. Αυτοί που ενοχλήθηκαν ήταν οι αγοραστές, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι τους νοιάζει όποιον θα αγοράσουν. Η γίνα, υπάρχει το φιλέτο που ζητάνε.
ή ναι. αυτοί που διαχειρίζονταν τη γη και εκεί μπήκε στα ρουθούνια κάποιον που δεν ανέχονταν άλλον παίκτη στα λιμένια του. Το πάτε καλά. Δεν μπορεί. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Πάντως το είναι ένα ερώτημα, με συγχωρείτε. Πώς ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρείται αυθεντία στη δουλειά του είναι αγαπητός, δεν έχει δώσει δικαιώματα, βρίσκεται δολοφονημένος με 20 σφαίρες, είναι ένα περίεργο. Ναι, δεν είναι ένα περίεργο. Έχει μεσολαβήσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ναι. που έχει αναπτύξει δραστηριότητες real estate. Αυτό σας λέω τόση ώρα. Ξέφυγε δηλαδή από το επάγγελμά του, από το άμυνα. Έφυγε. Δεν ήταν η αυθεντία που ασχολούνταν μόνο με αυτό. Ασχολούνταν με real estate. Αυτό ενόχλησε. Μου επιτρέπει να πω κάτι για το διαδίκτυο. Κύριε Παυλόπουλε, κύριε οικονόμου, εδώ μέσα σε ένα στούντιο είστε δημοσιογράφοι, κάνετε μια εκπομπή. Μέστε. Και σας λέει από πάνω η παραγωγή. Εκεί είναι το σκαλάκι. Mm-hmm. Μέχρι εκεί θα πάτε. Μετά το σκαλάκι είναι ο floor manager, είναι καμεραμάν, είναι αυτός που χειρίζει το γερανό. Μέχρι εκεί θα πάτε. Mm-hmm. Λοιπόν. Και εσείς μια μέρα αποφασίζετε να πάτε, να κατέβετε από το σκαλάκι, να του πεις γιατί είναι το καλώδιο εδώ, βάλε μου το πλάνο επάνω. Λοιπόν, να αλλάξετε και να διευρύνετε τις αρμοδιότητές σας. Αυτό πήγε να κάνει υπάρχει το θύμα. Υπάρχει ο κίνδυνος να σας διώξω από το κανάλι, ξέρετε. Αυτό το... Ναι. Ο κίνδυνος τόσο υπάρχει πάντα για μας. Το λένε πάρα πολύ απλά. Γενικότερα. Νομίζω αλλά ότι είναι κατανοητό. Λέτε ότι αυτό πήγε να κάνει το θύμα. Όσο ήταν να, τοπογράφος. Να ανοίξει ορίζοντες. Όσο έκανε αυτές τις δουλειές, όσο είχε συνεργασία με όλους τους δημάρχους, όλους τους δήμους, τα δημοτικά κτίρια, τη δημοτική υγεία, τον Αιγιαλό όλο. Γιατί αυτός ήταν σε όλο μαθαίνουμε τον επίσης, το είπαμε και πριν, ότι ο άνθρωπος αυτός είχε κάνει δουλειές και με κάποια beach bar, τα οποία ελέγχθηκαν στη συνέχεια και έφαγαν και πρόστιμα και είχαμε και γκρεμίσματα. Και γκρεμίσματα. Ότι συμμετείχε σε κάποιες τέτοιες δουλειές. Είναι έτσι, κύριε Γκαρίπη. Ναι. Είναι, όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι. Το θύμα ήταν τοπογράφος. Εντάξει, να μην πούμε ονόματα τώρα στον αέρα. Έτσι, οι τακτοποιήσεις των αφαιρέτων γίνονται από μηχανικούς. Μα ήταν και μηχανικός. Αφού ήταν μηχανικός. Το θύμα ήταν και μηχανικός. Δεν θα μείνετε όμως σε καμία τακτοποίηση. Αυτό σας λέω. Δεν συμμετείχε, λέτε. Τοπογραφικά ήταν η δουλειά του, λέτε. Τοπογραφικά ήταν η δουλειά του. Ναι. Μάλιστα. Τακτοποιήσεις πρώτον γίνονται από μηχανικούς και το ποιοι κάναν τις παράνομες τακτοποιήσεις το μάθαμε πέρσι και το έμαθε όλη η Ελλάδα. Εγώ δεν είπα ότι έκανε τις τακτοποιήσεις. Έκανε τα τοπογραφικά σε κάποια από τα beach bar που είχαν ξεφύγει από τα όρια τους, ελέγχθηκαν εκ των υστέρων, επιβλήθηκαν πρόστιμα. Τα θέματα ήταν τα αφαίρετα που σηκωνόταν και τακτοποιούνταν ως διαμαγείας. Μια ερώτηση από τον κύριο Μπαλάσκα. Κύριε Γκαρίπη, να σας κάνω μια ερώτηση, γιατί ακούστηκε και αυτό. Είχε μπει στο θέμα με τις χρησικτησίες με ανθρώπους οι οποίοι λείπουν εδώ και πάρα πολύ καιρό και κάποιοι τους έχουν φάει τα οικόπεδα, όχι μόνο στη Μύκονο, ενδεχομένως και σε άλλα νησιά, με τη μέθοδο της χρησικτησίας και επειδή έκλεισε το κλιματολόγιο, έχουν κάνει και αγωγή αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουν να τεκμηριώσουν τη χρησικτησία τους. Έχετε ακούσει κάτι τέτοιο? Την Πάρο, να φέρεστε, που ήταν και η μόνη που οδηγήθηκε στο δικαστήριο. Ναι. Είναι πολλά τα λεπτά σε αυτή τη χρησικτησία. Δηλαδή είχαν δηλωθεί στο κλιματολόγιο κτήματα που ήταν αδήλωτα. Έχω εγώ ένα κτήμα στην Πάρο. Και είμαι εγώ στη Ρουμανία, στην Αμερική. Λείπω. Και επειδή αυτό εφάπτεται τις θαλάσσεις και είναι, κάνει δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια, έρχεται κάποιος και κάνει χρησικτησία. Και λέει ότι εγώ κατάζω μέσα κατά την κατάσταση. Ήμουν εδώ 30 χρόνια. Μάλιστα. Κάνει και αγωγή γιατί έχει κλείσει το κλιματολόγιο. Κοιτάξτε το κλιματολόγιο. Δεν γίνεται σε 24 ώρες. Η χρησικτησία δεν γίνεται σε 24 ώρες. Θέλει κάποια χρόνια αυτή η ιστορία. Ναι, λέει, είχαν μάρτυρες που επιστοποιούσαν, ρε παιδί μου, ότι είχα εγώ το μαντρί μου εδώ 30 χρόνια. Μέσα σε 5 μέρες. Άμα έχεις μάρτυρες. Μέσα σε 5 μέρες. Ένα συμβολεογράφο χρειάζεται μάρτυρες. Χρειάζονται να περιμένεις κάνα μήνα, δύο, να το βουλώσουν, να μην βγει κανένας, να χτυπήσει. Να μην υπάρχει ένσταση από πουθενά. Και επειδή είναι το ανοιχτό ακόμα το κτηματολόγιο, επαναλαμβάνω κάτι, και οι μίστες, ας πούμε, θα καταλάβουν. Έχει πάρει το κτηματολόγιο στην Ελλάδα 4 φορές παράταση. Μάλιστα. Και λήγει το Νοέμβριο 8. Μάλιστα. Ακόμα σε παράταση είναι. Ναι. Τώρα στην περίπτωση που λέτε στην Πάρο τώρα ξεκινάει και έχει προβλήματα γιατί δεν λειτουργεί καν. Γιατί μάλιστα είναι με άδεια. Θεός χωρέσει τον κύριο τον άνθρωπο να είναι. Ο άνθρωπος τώρα έχει αφήσει, για να τα λέμε όλα, ο άνθρωπος έχει αφήσει δύο παιδιά. Άφησε και μια οικογένεια και τη γυναίκα του. Ευχαριστούμε τον κύριο Γκαρίπη. Να είστε καλά, κύριε Γκαρίπη. Του μιλήσατε με τον συνεταιρό του? Ορίστε. Μιλάει η αστυνομία σήμερα με τον συνεταιρό μαζί του και με τη γυναίκα του. Εσείς τους τον ξέρατε τον συνεταιρό του, κύριε Γκαρίπη? Ναι, σας λέω, τους γνωρίζαμε. Μιλάγατε μαζί του. Ευχαριστούμε, κύριε Γκαρίπη, που είχατε την καλοσύνη να είστε μαζί μας σήμερα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό ταξίδι.